Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο βίντεο του καναλιού. Το βίντεο νούμερο 8 από τη σειρά τι παίζει με τις ελληνικές ομάδες. Και σήμερα ήρθε η ώρα να δούμε τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος, ο οποίος τρέχει μια ιστορική χρονιά για τον σύλλογό του. Μια χρονιά κατά την οποία συμπληρώνονται, το 2023 δηλαδή, τα 100 χρόνια του συλλόγου της ομάδας και ευελπιστεί να μπορέσει να επιστρέψει στα play-offs και γιατί όχι να διεκδικήσει και κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν και τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, μιας και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια δεν είναι πάρα πολλά. Φέτος είναι 4 και έτσι μειώνονται οι πιθανότητες κάποια ομάδα πέρα από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ να πάρουν αυτά τα εισιτήρια, και είναι και ο Άρης μέσα που μπορεί να το διεκδικήσει, είναι και ο Όφη που έχουμε δει προηγουμένως. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η αποστολή του είναι δύσκολη. Θα δούμε λοιπόν το roster του σήμερα, θα δούμε το roster του και θα δούμε τις καρτέλες των παιχτών στο Football Manager, στην beta του Football Manager του 24, και ουσιαστικά θα αναλύσουμε λίγο τις καρτέλες τους όσον αφορά το παιχνίδι. Δεν με αφορά πάρα πολύ η πραγματικότητα, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες και οι οποίοι είναι αρκετά χρήσιμοι στην πραγματικότητα και μέσα στο παιχνίδι δεν ισχύει το ίδιο. Οπότε αυτό το οποίο θα πω δεν αφορά την πραγματικότητα, οπότε μην το δείτε, μην το εκλάβετε έτσι. Απευθύνομαι κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το παιχνίδι και όταν θα αναλάβουν μια ομάδα να έχουν μια εικόνα σχετικά του τι γίνεται με αυτήν. Οπότε, να σας ζητήσω για μια ακόμη φορά τη στήριξή σας στη συγκεκριμένη σειρά με ένα like στο βίντεο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, με κάποια κοινοποίηση του βίντεο σε κάποια σελίδα που ασχολείται με τα νέα του Ατρόμητου, σε κάποιον φίλο σας που είναι Ατρόμητος, ή σε κάποιο σε κάποια σελίδα που ασχολείται με τη Super League γενικότερα, έτσι ώστε η δουλειά μου να φτάσει σε περισσότερα μάτια και να με βοηθήσετε πάρα πολύ με αυτό. Και ο χορηγός μας δεν είναι άλλος από το eneba.com, το marketplace το οποίο βρίσκεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σαν χορηγός σε αυτό το κανάλι. Έχουμε αγοράσει άπειρα πολλά παιχνίδια από εκεί πέρα. Κατέχει μια από τις πιο ανταγωνιστικές τιμολογιακές πολιτικές στο ίντερνετ, πολύ πιο οικονομικά φυσικά και από όλους τους επίσημους προμηθευτές των παιχνιδιών, δηλαδή το Steam, το Epic κτλ. Και πάντα με ασφάλεια, πάντα με γνώμονα την καλή εξυπηρέτηση του πελάτη. Θα βρείτε τα link κάτω στην περιγραφή, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για να αγοράζετε μέσα από εκεί και να με βοηθάτε αν θέλετε. Οπότε πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε τι παίζει με τον Ατρόμητο. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά να δούμε ποιον άνθρωπο αντικαταστήσαμε στον πάγκο του Ατρόμητου και ποιον θα αντικαταστήσετε αν αναλάβετε την ομάδα. Τον Chris Coleman συγκεκριμένα, όπως θα δείτε, διότι τώρα ακόμα στην beta ο Chris Coleman είναι περασμένος μέσα στο παιχνίδι, διότι όταν φτιάχτηκε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε δεν είχε απολυθεί ήδη. Στην πραγματικότητα απολύθηκε και από ό,τι λέγεται θα φέρουν έναν σέρβο προπονητή. Οπότε λογικά όταν κυκλοφορήσει το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει με τον νέο του προπονητή και όχι με τον Chris Coleman. Παρ' όλα αυτά ο Chris Coleman έχει μια πολύ όμορφη καρτέλα και σίγουρα αν τον βρείτε μπροστά σας θα σας απασχολήσει αρκετά. Δηλαδή θα σας βάλει δύσκολα σε κάποιον αγώνα. Παρ' όλα αυτά αν αναλάβετε την ομάδα του Ατρόμητου θα ξεκινήσετε χωρίς μεταγραφικό budget, αλλά με 200.000 ευρώ διαθέσιμο budget συμβολέων για να μπορέσετε να κάνετε κάποιες κινήσεις ακόμα, εκτός και αν πουλήσετε παίχτες φυσικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό το οποίο γίνεται και επειδή το έχετε σχολιάσει και σε προηγούμενα βίντεο, παιδιά να σας πω ότι εντάξει, τόσο πρέπει να είναι τα αρχικά budget όταν ξεκινάει ένα save σε μια ομάδα, διότι εντάξει, έχετε όλους τους παίχτες σας έτοιμους, διαθέσιμους στην ομάδα με τις φετινές μεταγραφές θεωρητικά. Δεν θα κάνετε καμία μεταγραφή την πρώτη χρονιά και υπάρχει αυτή η επιλογή μέσα στο παιχνίδι να μην κάνετε καμία μεταγραφή, δηλαδή να είναι κλειστά τα μεταγραφικά παράθυρα την πρώτη χρονιά και να παίξετε με τα υπαρκτά roster για πιο ρεαλισμό, ας το πούμε έτσι, και πιο μεγάλη δυσκολία. Παρ' όλα αυτά τα budget είναι μια χαρά, μια χαρά. Όσον αφορά την Stoiximan Super League, τον Ατρόμητο τον δίνουν στην Bookers στην έκτη θέση με 201 απόδοση, δηλαδή ως
την καλύτερη ομάδα πέρα από τον Big Five, πέρα από τον Άρη δηλαδή, μετά και τον Άρη είναι ο καλύτερος. Είναι καλύτερος από τον Όφη, το είχαμε δει. Παρ' όλα αυτά, θέλω να το δω λίγο το roster του, γιατί δεν είμαι 100% σίγουρος για αυτό το πράγμα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τους παίκτες αλφαβητικά. Σε πολλούς από αυτούς δεν θα σταθώ ιδιαίτερα στις καρτέλες τους. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε ένα pause στο βίντεο για να δείτε κάτι παραπάνω. Ξεκινάμε με έναν πιτσιρίκο, ο οποίος είναι 18 ετών και είναι από τις ακαδημίες του Ατρόμητου. Ο Σπύρος ο Αμπαρτζίδης είναι half. Και από ό,τι βλέπουμε έχει θετικό consistency. Στα αρνητικά δεν έχει κάτι. Εντάξει, okay, έχει πολύ χαμηλό determination, κάτι το οποίο δύσκολα θα τον αφήσει να αναπτυχθεί. Περνάμε στον Λούκας Ασεβέδο, κεντρικός αμυντικός Αργεντίνος, 31 ετών. Συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα με 107 χιλιάρικα. Στα αρνητικά του έχει το consistency και αποκτήθηκε φέτος από την ομάδα του Ατρομήτου, από την Κολόν Σανταφέ. Από ό,τι βλέπουμε, 31χρονος, δεν είναι κάτι τρομερό και είναι όμως πανύψηλος και σχετικά γρήγορος όσον αφορά την επιτάχυνσή του κυρίως για το ύψος του. Συνεχίζουμε με τον Κάρολ Αγγιέλσκι, τον 27χρονο Πολωνό σεντερφόρ, ο οποίος το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος σεζόν και αμείβεται με 67,5 περίπου 68.000 ευρώ το χρόνο και αυτός φετινή μεταγραφή του Ατρόμητου, τον απέκτησε από την Sivasspor, από την Τουρκία. Καλός παίκτης είναι, σχετικά γρήγορος κιόλας, και νομίζω ότι αν και η καρτέλα του δεν γεμίζει πολύ το μάτι, νομίζω πως γενικά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα σας παίξει μπαλίτσα αν τον επιλέξετε. Δεν ξέρω, έχω έτσι ένα μικρό προαίσθημα, δεν το βασίζω κάπου, τελείως εμπειρικά ας το πούμε έτσι. Μετά περνάμε στον Νίκο τον Αθανασίου, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάπτυξη μέσα στο παιχνίδι. Και βλέπουμε ότι πλέον στα 22 του μπορεί να σταθεί σαν αριστερό μπακ στην Super League. Αμείβεται με 30 χιλιάρικα και έχει συμβόλαιο μέχρι το 25 και είναι και homegrown στην ομάδα, οπότε είναι αρκετά χρήσιμο για τις δηλώσεις σας στην Ευρώπη, σε περίπτωση που παίξετε κάποια στιγμή στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ μεγάλο αρνητικό τα big matches και μάλιστα είναι το κακό big matches, είναι το κατακόκκινο ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνετε πως στα συγκεκριμένα παιχνίδια θα έχει θεματάκι ο Νίκος Αθανασίου. Συνεχίζουμε με τον Λεωνίδα τον Μπέι, και αυτός από τις ακαδημίες του Ατρόμητου. Στα 16 του χρόνια, 3,5 αστεράκια potential, αλλά αυτούς σας τους δείχνω μόνο και μόνο για να δείτε τι υπάρχει και στην ακαδημία σε ό,τι αξίζει. Γιατί μου γράψατε και ότι δεν είδαμε τον ένα, δεν είδαμε τον άλλον. Παιδιά, ανεβάζω στην πρώτη ομάδα όσους έχουν minimum 3 αστεράκια potential. Παρακάτω δεν πάω. Ναι, παρακάτω δεν πάω. Γιατί δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Οπότε, για παράδειγμα, στον Παναθηναϊκό που μου έγραψε ένας φίλος, δεν είδαμε τον Νίκα, που καταρχήν παίζει ιδανικό στο Λεβαδιακό. Δεν τον είδαμε γιατί δεν υπήρχε σε αστεράκι, ας πούμε, για αν υπάρχει λόγος να τον δούμε. Οπότε, για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούμε να κάτσουμε τώρα να δούμε αν η ομάδα έχει 40 παίκτες, όπως ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ κτλ. Δεν μπορούμε να τους δούμε όλους. Δεν έχει νόημα κανένα. Απολύτως. Ο Μπέις έχει αρκετά αρνητικά από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, σας τον δείχνω μόνο και μόνο επειδή είναι homegrown και μπορεί να πάρει και έχει σχετικά μεγάλο potential. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Αγκιμπού Καμαρά, που είναι ιδανικός από τον Ολυμπιακό. Δεν τον είδαμε πολύ στον Ολυμπιακό. Εδώ θα ασχοληθούμε περισσότερο. Δεύτερη του χρονιά που είναι ιδανικός στον Ατρόμητο. Γενικότερα είναι πάρα πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής μέσα στο παιχνίδι, επειδή τον έχω χρησιμοποιήσει. Είναι καλός παίκτης και στον Ατρόμητο συγκεκριμένα να τον έχω χρησιμοποιήσει, γιατί έχω κάνει save μαζί του. Στα θετικά έχει φυσικά το big matches του. Αμείβεται με 123 χιλιάρικα το χρόνο για 2 χρόνια ακόμα το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι το 24, είναι στον Ατρόμητο δανεικός με όλο το συμβόλαιο πληρωμένο ο Αγκιμπού Καμαρά. Περνάμε στον Παναγιώτη τον Δαλαμίτρα, ο οποίος είναι δανεικός στην Παιγεία, στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η Παιγεία. Σωστά, στη β' κατηγορία Κύπρου. 20 ετών, center for, όχι κάτι τρομερό, μόνο και μόνο λόγω potential. Θα τον δείχνω, οπότε αν θέλετε κάνετε pause για να δείτε κάτι παραπάνω. Περνάμε στον Ντεμποκ, τον αριστερό μπακ τον Βέλγο, διεθνής με τις μικρές ομάδες του Βελγίου. Γενικότερα καλός ποδοσφαιριστής, με χρόνια παρουσία στα γήπεδα. Περσινή μεταγραφή και αυτός, φέτος συνεχίζει. Θετικό big matches εννοείται. 107 χιλιάρικα μέχρι το τέλος της χρονιάς στο συμβόλαιό του. Νομίζω ότι είναι καλή περίπτωση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Περνάμε στον Dirks, ο οποίος είναι εξτρεμάκι, γρήγορο εξτρεμάκι κιόλας. Αποκτήθηκε φέτος από τη Βέστερλο, από το Βέλγιο συγκεκριμένα. Είναι από τις ακαδημίες της Μπριζ. Παίρνει 156 χιλιάρικα και το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν. Και νομίζω πως πρόκειται για πολύ καλή περίπτωση παίχτη σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία.
και με ωραία καρτέλα. Αν εξαιρέσει το stamina, το οποίο είναι πολύ χαμηλό, και το balance, που είναι λογικό να είναι χαμηλό γιατί δεν είναι ψηλός ποδοσφαιριστής, όλα τα υπόλοιπα είναι σε πολύ καλή κατάσταση στην καρτέλα του. Ο Χρήστος ο Δήμος είναι κεντρικός, είναι τερματοφύλακας, συγγνώμη, 20 ετών, από τις ακαδημίες του Ατρομήτου και αυτός, και δεν θα σταθώ πολύ παραπάνω. Ο Έντερ, μετά ο Ισπανός Χαφ, έχω παίξει μαζί του και με αυτόν, γιατί πέρσι στο τελείωμα του Football Manager 23 είχα κάνει ένα save με τον Ατρόμητο. Θετικό consistency για τον Έντερ, καλός παίκτης γενικότερα, μου έπαιξε πάρα πολύ, πολύ τεχνίτης, και μπορεί έτσι με καλό βίζιο να περνάει οι πάσες κτλ. 107.000 παίρνει και έχει για 2 χρόνια συμβόλαιο, οπότε αξίζει. Και είναι και στα 26 του, οπότε με μία χρονιά σίγουρα καλή. Του χρόνου το καλοκαίρι ίσως να μπορεί να φέρει και καλό χρήμα στην ομάδα. Συνεχίζουμε με τον Erling Mark, τον Σουηδό, τον Χαφ. Και αυτός ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με θετικό το consistency του. Αποκτήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια, βρίσκεται στον Ατρόμητο, η αλήθεια είναι. Και αυτός αμείβεται με 161.000 μέχρι το καλοκαίρι είναι το συμβόλαιό του. Οπότε θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε με αυτόν, αν θα κάνετε μια πρόωρη ανανέωση με σκοπό να πουληθεί του χρόνου το καλοκαίρι, ή αν θα, δεν ξέρω, αν θα τον αφήσετε να φύγει ελεύθερος του χρόνου το καλοκαίρι. Θα το δείτε, θα το δείτε. Συνεχίζουμε με τον Samuel Kari Fridjonsson, ο οποίος είναι Ισλανδός και αυτός στα Χαφ, 27 ετών, διεθνής, συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, αποκτήθηκε πέρσι από τον Ατρόμητο. Στα θετικά του είναι το consistency και αμείβεται με 88 περίπου χιλιάδες ευρώ. Είναι σχετικά αργός ο συγκεκριμένος παίχτης και όπως βλέπετε έχει περάσει από πολλές χώρες κατ' δεξιά. Είναι nation trained σε αρκετές χώρες, στην Ισλανδία, στην Νορβηγία και στην Αγγλία. Δηλαδή στην Keflavik και στην Reading και στην Valerenga ο Fridjonsson. Περνάμε στον Ουκρανό Maxim Imerekov, κεντρικός αμυντικός 32 ετών, αποκτήθηκε από τη Ζόρια, όπου ήταν βασικός τα προηγούμενα 2 χρόνια. Έχει βγει από τις ακαδημίες της Σαχτάρ, αμείβεται με 88.000 ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Καλός παίχτης, η ηλικία του είναι που δεν μου αρέσει, τα φυσικά του επίσης είναι που δεν μου αρέσουν, οπότε δεν ξέρω τι θα έκανα με αυτόν. Βέβαια αποκτήθηκε φέτος, οπότε δεν υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές, ίσως από το χειμώνα και μετά να μπορείτε να κάνετε κάτι. Μετά είναι ο Τζομπιτάνα. Ο Τζομπιτάνα έκανε παπάδες 2 χρονιές με τον Ηρακλή και αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο, πήρε μια μεταγραφή η οποία τον ανέβασε πάρα πολύ. Στα 24 του είναι Βέλγος και είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, γιατί τον χρησιμοποίησα πέρσι και μου έπαιξε πάρα πολύ. Αμείβεται 107.000 ευρώ και το συμβόλαιο του είναι μέχρι το 26, οπότε για τα επόμενα χρόνια νομίζω πως θα μπορέσει να σας βοηθήσει στην ομάδα του Ατρόμητου. Είναι πολύ καλός, είναι γρήγορος, έχει καλή σέντρα, έχει καλά τελειώματα, είναι διεισδυτικός από τα δεξιά και από τα αριστερά μπορεί να αγωνιστεί και σαν δεκάρι, οπότε υπάρχουν πολλές επιλογές με τον Τζουμπιτάνα. Ο Θανάσο Καραμάνης είναι αμυντικό χαφ από τις ακαδημίες του Ατρόμητου, θα τον δείχνω και μόνο για το potential. Είναι και... Έχει περάσει και κάποια χρόνια δανεικός σε άλλες ομάδες, είχε περάσει και πάει και στην Περούτζια συγκεκριμένα τα προηγούμενα χρόνια. Και μετά περνάμε στον Κεχρίντα. Ο Κεχρίντα είναι τιμήσιος 27χρονος, διεθνής, με 161.000 ευρώ συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Θετικά αρκετά πράγματα, δεν έχει κάτι αρνητικό η αλήθεια είναι. Πέρσι έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και φέτος παραμένει στην ομάδα και εγώ προσωπικά θα τον ανανέωνα, γιατί όσο έπαιξα μαζί του πέρσι μου άρεσε αρκετά και με βοήθησε αρκετά. Κυρίως η ταχύτητά του είναι που εντυπωσιάζει, είναι πάρα πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής και πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής. Συνεχίζουμε με τον Κυριάκο τον Κυβρακίδη, ο οποίος έχει τους χιαστούς, θα απουσιάζει για τους επόμενους 2 μήνες από την αγωνιστική δράση, ξεκινώντας τον Ιούλιο του 23. Ο Κυβρακίδης είναι πολλά χρόνια στον Ατρόμητο, ξεκινάει η 11η του χρονιά στην ομάδα. Είναι όμως επιρρεπής σε τραυματισμούς, δυστυχώς. Είναι στα 30 του χρόνια, δεν είναι homegrown στην ομάδα και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν μου αρέσει κιόλας ιδιαίτερα ο Κυβρακίδης. Οπότε προσωπικά εγώ δεν θα τον κράταγα στην ομάδα. Θα μπορούσα να πάω σε κάποιον άλλον Έλληνα, παράδειγμα Λίρατζης και άλλοι φυσικά, για να καλύψω με Έλληνα το δεξιά άκρο της άμυνας, είτε από τον πάγκο είτε βασικός. Ο Ανδρέας Κουέν είναι ο Αυστριακός ο επόμενος, 107.000 στο συμβόλαιό του μέχρι το τέλος του σεζόν, 28 ετών, στα αρνητικά είναι το Big Matches, αποκτήθηκε πέρσι από τη Sturmgratz και η αλήθεια είναι ότι δεν έπαιξα μαζί του στο περσινό μου save με τον Ατρόμητο, γιατί τον πούλησα κατευθείαν, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, οπότε επέλεξα
να μην παίξω μαζί του, οπότε δεν έχω άποψη πάνω του, να σας πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, η καρτέλα του δεν φαίνεται πάρα πολύ άσχημη, για να πούμε και την, και την πικρή αλήθεια. Ο επόμενος είναι ο Κουντέ, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν, πληρωμένο συμβόλαιο κατά 1 τέταρτο από τον Ατρόμητο, από τα 860 χιλιάρικα τα 215 περίπου δίνει ο Ατρόμητος. Έχει μόνο θετικά, δεν έχει κάτι αρνητικό και γενικά τώρα είναι χρήσιμος ποδοσφαιριστής. Αν και θεωρώ ότι, εντάξει τώρα αυτό λίγο στην πραγματικότητα ισχύει περισσότερο, έχει, είναι λίγο παλέμαχος πλέον, έτσι όπως τον έχω δει να κουνιέται μες στο γήπεδο και με τα κιλά τα οποία έχει βάλει κτλ. Εντάξει, είναι λίγο μανατζερικός φουλ παίχτης ο Κούντε, ο οποίος τον είχε πάρει Ατλέτικο για το Next Big Thing τότε, τον είχε βγάλει και στην Γρανάδα και στη Mainz είχε κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές. Παρ' όλα αυτά, πτωτική πολύ η πορεία του. Ο Μαρτσεγκιάνι είναι ο επόμενος, ο Ιταλός τερματοφύλακας 27 ετών, 68.000 ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν. Τα θετικά έχει όλα τα καλά και consistency και big matches. Αποκτήθηκε από την Τρέντο τη φετινή χρονιά, ουσιαστικά για να αποτελέσει μαζί με τον Παναγιώτη Τζιντότα το δίδυμο των τερματοφυλάκων. Καλός τερματοφύλακας, ψηλός, αλτικός, με πολύ καλά goalkeeping stats, οπότε αξίζει και ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος βέβαια από τον Τζιντότα, θα το δούμε στη συνέχεια. Συνεχίζουμε με τον Ματέο το Μουντέ, είναι δανεικό στο Διαγόρα, όχι κάτι τρομερό, μόνο και μόνο λόγω του potential. Σας τον δείχνω, δεν θα ασχοληθούμε παραπάνω. Ο Πιζάνιας είναι ένας ακόμα από αυτούς, 17 ετών ο Πιτσιρίκος εδώ πέρα, στη Β' ομάδα του Ατρόμητου, στην ΚΑΠΑ 19. Ο Πομόνης επίσης, 21 ετών, αριστερό back, όχι κάτι τρομερό και το potential του δεν είναι επίσης κάτι τρομερό. Συνεχίζουμε με τον Γκαετάν Ρομπάι, αριστερό extreme με δεξί πόδι για να συγκλίνει. Μπορεί να παίξει και στα δεξιά όλη την πλευρά με το καλό του πόδι. Έχει στα αρνητικά τα big matches, δεύτερη του σεζόν στην ομάδα. Πέρσι είχε κάνει καλή χρονιά. Φαίνεται και από την καρτέλα του, νομίζω πως είχε βγει και στην καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Είναι καλός παίχτης, έπαιξα λίγο μαζί του πέρσι, αλλά δεν τρελάθηκα, με ενόχλησε λίγο το big matches. Οπότε ναι. Εσείς επιλέγετε τι θα κάνετε με το συγκεκριμένο. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη τον Σαλτά, τώρα δεν ξέρω που τονίζεται το όνομα του παιδιού, και αυτόν λόγω potential και homegrown στον Ατρόμητο σας τον δείχνω, δεν θα σταθούμε ιδιαίτερα. Ο Μιχάλης Σταματούλας επίσης είναι δανεικός στο Διαγόρα, πρέπει να υπάρχει κάποια συνεργασία με το Διαγόρα, δεν ξέρω, πολύ δανεική εκεί πέρα από τον Ατρόμητο. Και περνάμε στον Αντώνη τον Τριμάτη, ο οποίος επίσης τον μεγάλος πλέον, έχει φτάσει 24 ετών. Έχει περάσει δανεικός από εδώ και από εδώ, από εδώ και από εκεί σε διάφορες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια. Είναι στη λίστα για πώληση και για δανεισμό. Μάλλον κάτι τέτοιο θα γίνει και με αυτόν, γιατί έχει κατακόκκινο consistency και κατακόκκινο big matches και πορτοκαλί consistency. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι αρκετά κακά τα κρυφά του. Συνεχίζουμε με τον Τσακμάκη, κεντρικός αμυντικός. Έχει παίξει αρκετά που αποκτήθηκε φέτος από την Παναχαϊκή. Από ό,τι έχω δει, τον βάζει ως αλλαγή, έχει κάνει και στο εξωτερικό παρουσία με την Πανεβέζης, πως τη λένε αυτήν, η οποία πρέπει να είναι στη Λιθουανία, ναι. Ο Τσακμάκης, ο οποίος, εντάξει, οκ, okay, καλός ποδοσφαιριστής είναι, όχι κάτι τρομερό, 23 ετών, δεν γεμίζει το μάτι, δεν είναι και homegrown στην ομάδα, οπότε δεν ξέρω και πόσο αξίζει. Ο Τσαντίλας, είπαμε λόγω το ότι είναι homegrown στον Ατρόμητο, σας τον δείχνω. Και νάτος ο Παναγιώτης ο Τσιντότας, ο οποίος έχει στα θετικά και το consistency και το big matches. Αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο φέτος από τον Μπας Γιάννηνα. Παίρνει 107.000 ευρώ. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος σεζόν. Και όσες φορές έχω παίξει προσωπικά με τον Παναγιώτη Τσιντότα στο manager, με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Δεν έχω πρόβλημα μαζί του. Στην πραγματικότητα είναι που τον θεωρώ το πολύ κακό. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλός και όποτε έχω παίξει μαζί του πήγε καλά. Οπότε, αν θέλετε σαν συμβουλή, πιστεύω ότι αξίζει να τον κρατήσετε για κάποιες χρονιές. Συνεχίζουμε με την τελευταία μεταγραφή του Ατρόμητου τη φετινή σεζόν, ο Γιώργος Τζαβέλα, συγγνώμη, ο οποίος πήρε πέρσι το double με την ΑΕΚ, επέστρεψε στην Τουρκία στην Πεντίξπορ, αλλά λόγω κάποιων οικογενειακών προβλημάτων του έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα και εγώ προσωπικά είχα δώσει από την αρχή του καλοκαιριού ότι θα κλείσει τον Ατρόμητο. Άρα κατά κάποιο τρόπο δικαιώθηκα, θα μπορούσα να πω. Κεντρικός αμυντικός, όχι ιδιαίτερα ψηλός, αλλά ξέρουμε ότι είναι πολύ ικανός και με αυτόν έπαιξα πέρσι.
Πήγε πολύ καλά με τον Γιώργο Τζαβέλα. Είναι λίγο πεσμένα τα φυσικάλ του, αλλά στα 35 του εντάξει δεν μπορείς να ζητάς και πολλά πράγματα. Νομίζω πως είναι ο καλύτερος αμυντικός στο ρόστερ της ομάδας και το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος σεζόν, πιθανόν και να σταματήσει την καριέρα του μετά την πρώτη χρονιά. Ο Μάριος Τζαβίδας που έχει πάρει αναβάθμιση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά παραμένει πάρα πολύ αργός για τα γούστα μου. Στα 19 του με το consistency στα αρνητικά του και αρκετά επιρρεπή στους τραυματισμούς. Έχει παίξει αρκετά παιχνίδια με τον Ατρόμητο την τελευταία διετία. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Ενώ είναι ένας φορ ο οποίος έχει καλά technical για να βάζει goal και καλά mental επίσης για να βάζει goal. Η ταχύτητά του είναι πάρα πολύ αρνητικό προσόν για εμένα, που δεν είναι προσόν βασικά. Και γι' αυτό δεν τον προτιμάω και δεν έχω παίξει ποτέ μαζί του. Ο Τζοβάρας είναι ο επόμενος, ο οποίος είναι και αυτός τραυματίας για περίπου 2 μήνες ακόμα από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, και αυτός αρκετά χρόνια στον Ατρόμητο, όχι κάτι τρομερό όμως ο Γιώργος Τζοβάρας. Και ο Ντιέγκο Βαλένσια, ο Χιλιανός, διεθνής με τη Χιλή, τρομερό φορ, νομίζω πως θα σας παίξει πολύ ωραία μπάλα ο συγκεκριμένος. Πολύ γρήγορος, ικανός στο να τελειώσει τις φάσεις μέσα στην περιοχή, αλλά και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του. Είναι δανεικός από τη Σαλερνιτάνα, λόγω της συνεργασίας που κάνανε λόγω του και Χρήντα. Από ό,τι είχα διαβάσει, ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις πλέον οι δύο ομάδες και συζητήσανε και για το Βαλένσια για δανεισμό. Και το συμβόλαιο ότι είναι πληρωμένο από την Ιταλική ομάδα, οπότε πιστεύω πως αξίζει. Και ειδικά αν σας παίξει πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω αν υπάρχει ρήτρα αγοράς. Δεν υπάρχει, αλλά το value του δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, οπότε πιστεύω πως θα μπορέσετε να επενδύσετε πάνω του. Και ο Νίκος Βέργος, ο οποίος αποκτήθηκε από την Λαμία την περσινή χρονιά. Στα 27 του πλέον ο Νίκος Βέργος. Τον χρησιμοποίησα και αυτόν, κυρίως από τον πάγκο μου ερχότανε. Και η αλήθεια είναι ότι περίμενα λίγο παραπάνω από αυτόν, γιατί πλέον η καρτέλα του είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά δεν τα πήγε τόσο τρομερά. Αν παίζετε και ειδικά με δύο φορ, ο Βέργος νομίζω θα σας βοηθήσει. Τώρα με ένα φορ ίσως να μην είναι και τόσο καλός για να παίξει. Παρόλα αυτά είναι γρήγορος, ψηλός, με καλή κεφαλιά. Τα έχει όλα, έχει όλο το πακέτο ο Νίκος ο Βέργος. Και αυτό ήταν το roster λοιπόν του Ατρομήτου. Τους είδαμε όλους έναν προς έναν και θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Και πάντα με τεκμηρίωση, έτσι, για να κάνουμε κουβέντα, αιτιολογήστε αυτό το οποίο λέτε, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να το πείτε. Αυτό λοιπόν είναι το roster του Ατρομήτου. Η αλήθεια είναι ότι θα τον σκεφτόμουν αρκετά τον Ατρομήτου για να ξεκινήσω το πρώτο μου save στο Twitch, το οποίο υπάρχει στην περιγραφή, να πάτε να το ακολουθήσετε με τον Ατρόμητο, γιατί βλέπω από το τι παίζει με τις ελληνικές ομάδες, βλέπω κάποιες ομάδες οι οποίες κάποιες με εντυπωσιάζουν και επιλέγω τελικά να ξεκινήσω ένα Road to Glory για πρώτο save στο Twitch με την κυκλοφορία του παιχνιδιού με μία από αυτές τις ομάδες. Θα ξεκίναγα λοιπόν με τον Ατρόμητο, έχει πολύ ωραίο roster, αλλά έπαιξα πολύ πρόσφατα μαζί του στο τέλος του FM23, όσοι ακολουθείτε και στην Move πλατφόρμα το ξέρετε αυτό. Οπότε ναι, δεν θα είναι μία από τις ομάδες που θα δούμε φέτος ο Ατρόμητος. Παρ' όλα αυτά εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε μαζί του και πιστεύω ότι θα σας πάει ωραία. Έχει καλή ομάδα, έχει ενδιαφέρουσα ομάδα ο Ατρόμητος. Οπότε ναι, εσείς μην θυμίσω like στο βίντεο, subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη και share το βίντεο, παιδιά, πολύ σημαντικό για να φτάσει σε περισσότερα μάτια και να βοηθήσει τη δουλειά μου να μεγαλώσει, γιατί ρίχνω πολλές ώρες πάνω σε αυτό. Και στην περιγραφή στο www.alexmorak.gr/downloads θα δείτε διάφορα links για να μπορείτε να κατεβάσετε εμφανίσεις, σήματα, φάτσες και όλα αυτά τα οποία αναζητάτε. Υπάρχει στην περιγραφή, ανοίξτε την και κοιτάξτε την, κρίμα είναι. Πολλές φορές με ρωτάτε πράγματα. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο μαζί μου. Και σας χαιρετώ, ήμουν ο Alex Morak και γεια σας από εμένα.